Τα ίδια παντελάκια, τα ίδια παντελίνα. Αν δεν αξιοποιήσουμε αυτά που έχουμε, τη γη μας, τον ήλιο μας, τα ζώα μας, το γαϊδουράκι, πώς θα έρθει η ανάπτυξη, δεν πάλι. Σκάτα. Τίποτα δεν θα έρθει. Αν δεν βάλουμε τον κόσμο μας κάτω να δουλέψουμε, δεν πρόκειται να έρθει τίποτα. Στο λέω και το υπογράφω. Και μπορούμε να κάνουμε τόσα πράγματα. Οι Κινέζοι φτιάχνουν βενζίνια τα σκουπίδια. Ναι, μωρέ, και εμείς τι κάνουμε. Θα μαζεύουμε όλα στο ματέρι και να πηγαίνουμε να κλέβουν τη γη. Ολόκληρα ξενοδοχεία από σκουπίδια έχουν φτιάξει πάνω. Τα γιώσια και εμείς κοιμόμαστε τώρα. Τα έχεις δει. Όχι. Σε ρωτάω, τα έχεις δει. Πού να τα δω, πού να τα δεις. Σταματήστε. Πλησιάζει άνθρωπος εκεί πάνω, ούτε η αστυνομία δεν κοντά. Και ξέρεις με το χειρότερο μωρέ. Με όλα αυτά τα μικρόβια μετά μπαίνουν στα τρένα, ζητιανεύουν για να κάνουν οικονομίες και να βάλουν τις τελευταίες πινελιές στα αρχοντικά τους. Έκανε η μίγα πόλο και είχε τον κόσμο όλο. Γιακό. Εγώ δεν φοβάμαι τους γύφτους. Με το γάλα γαϊδούρα που πήρε έχουν αρρωστήσει 3 χρόνια. Και τι, έτσι όπως έχουμε γίνει, δεν σε παίρνει για να αρρωστήσει. Στην κατοχή. Δίναν στα μπορά τα υγρόγαλα. Το ξέρεις. Άντε, βέβαια. Είναι το καλύτερο υποκατάστατο του μητρικού γάλακτος. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα δίκτυο φίλων γαϊδούρας. Θα γυρίζαμε στα χωριά μας και να δουλεύαμε όλοι μαζί συνεταιριστικά. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι σήμερα θα έρθει το παιδί και η μαρούλα μας παντρεύεται. Και από ό,τι μας λέει η μάμη, είναι πολύ καλό και σπουδαγμένο παιδί, ε! Με μεταφτιακά, στο εξωτερικό, με τα όλα! Έλα, βρήκε καλό παιδί. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Βρήκε σωστό παιδί. Το ξέρει δουλειά μου. Όταν πάει και μπλέκει με κάτι τύπους, με μουσια, με μια μαλούρα να. Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Τέλος πάντων. Τι δουλειά έπεσε ότι κάνει αυτός. Άνεργος. Τι, άστα να πάνε. Άνεργος. Αυτό το πράγμα πάμε. Πάμε να σκάσουμε. Οικονομολόγος είναι ο τέλος. Τόσο καλό και σπουδαγμένο παιδί του είναι άνεργος. Τι λες τώρα, ρε. Τίποτα, Βάμπη. Δεν κάνουμε τίποτα. Άστα να πάνε, Γιάκο. Όλο και φτωχαίνουμε, ρε Βάμπη, δεν το βλέπεις. Κόψαν από εδώ, κόψαν από εκεί. Θα βάλει και έξω τον εγκάς. Σε λίγο δεν θα έχουμε να φάμε. Ξέρεις κάτι, θέλει δραστικές λύσεις. Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, Βάμπη. Θέλει καινοτόμες ιδέες. Έχω σκεφτεί μια πολύ καινοτόμα ιδέα. Που θέλω να την πω στον γαμπρό μας. Μιας που ξέρω ότι είναι οικονομολόγος. Το γαϊδρόγαλα. Άντε, το γαϊδρόγαλα. Τι να σου πει. Είναι το καλύτερο φάρμακο που υπάρχει στη φύση. Αντικαρκινικές ιδιότητες έχει. Για το δέρμα είναι. Για τις αλλεργίες, τα διατροφικά. Να σου πω. Μια που μιλάμε τώρα, ξέρεις τίποτα για το τσιγαρό που είχα. Έχει κάθε βράδυ που με πιάνει πριν κοιμηθώ και δεν μπορώ να συνέβω. Μου έχουν βγει τα σηκώτια να πούμε και ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Το έχω κόψει εδώ και 2 χρόνια. Καλά, ρε τώρα το λες. Γαϊδρόγαλα ρε παιδιά. Άκουσε με ρε Βάμπη, θα πεις τη δουλειά σου. Να φανταστείς. Ο Τσέ. Ο Γκεβάρα. Αυτό σε πήρε για το τσιγάρο που είχα. Και πιο πριν δεν μπορούσε να πάει τόσο περίπτωρο για τσιγάρο που είχα. Και πάλι καλά που το ζήτησε ένα συνάδελφο του γιατρό. Και τότε, Βάμπη μου, έπεσε πάρα πολύ γαϊδούρι στην κούπα. Άμα δεν υπήρχε το γαϊδρόγαλα, δεν θα γινόταν ούτε κατά διάνοια η επανάσταση. Έλα, δεν είπα ότι θα το δοκιμάσω σίγουρα, έτσι. Το παιδί! Έλα, πήγαινε να πήγαινε, έτσι. Γεια σας. Χαίρο πολύ, παιδί μου, πέρασε. Γεια σας, παιδί μου. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Γεια σου, παιδί μου. Γεια σας. Τι έπαθες, αγόρι μου, τι σου συνέβη. Αλλεργία και κυριαρχία. Αν δεν έχει κάθε χρόνο τέτοιο καιρό, δεν μπορώ να πάω. Αλλά φέρε λίγο γαλά στο παιδί. Παπά! Όχι, μη, δεν μπορώ το γαλά. Δεν μπορώ, έχω δυσανεξία στο γάλα από μικρός. Όχι, παιδί, δεν είναι τόσο το κανονικό το γάλα. Το γάλα της γαϊδούρας είναι το καλύτερο αντικατάστατο του γάλακτος για αυτούς που είναι δυσανεκτικοί. Και είναι και το καλύτερο αντιαλλεργικό. Ναι, ένα σφινάκι μόνο να σου βάλουμε. Δεν μπορώ καθόλου. Το έχω μελετήσει στο γαϊδουρινό και δεν μπορώ καθόλου. Εγώ έχω πει τη δουλειά μου με τον γάλα μπουρούνα. Σι! Ναι, βέβαια, με τον γάλα μπουρούνα. Το έχω μελετήσει στο γαϊδουρινό. Το ξέρω. Τι να σα πω. Τολμώ να σα πω ότι μπροστά στο γουρουνίσιο είναι ένα τίποτα. Ένα φιάσκο. Πώ θα το πω, αγάπη μου. Ένα κλείσμα για εγώ το κουλό. Πώ. Αφού για να καταλάβετε, το γουρουνίσιο έχει 50 φορέ περισσότερο ασφαίρεση από το γαϊδουρινό. Και έχει και 5 φορές περισσότερο ασβέστιο από το γαϊδουρινό. Και κάνει για τα πάντα, ε! Ναι! Λοιπόν, για να καταλάβετε. Εδώ, παλιά, είχαν τεράστιο μονόφυλλο. Σαν τη γέφυρα του Brooklyn ήταν. Μερικές σταγόνες έβαλα. Και κοιτάξτε αυτό το λίγο και ωραίο γυναικείο αποτέλεσμα. Κάνει και για αποδεικτικό να το βάλουμε στην πλάτη σου, αγάπη μου. Πού έχετε πρόβλημα. Εδώ, στην κρατή του Μπιρτζίνη. Εδώ, γύρω, γύρω. Στο στέλνο, στη μέση. Θυμάσαι, αγάπη μου, παλιά που είχα μια αφάνα. Έτσι ήταν τα μαλλιά μου. Τι κοιμόμουν, τι ξυπνούσα, την εκεί το μαλλί. Μέχρι που ανακάλυψα το Big Milk. Έβαλα μερικές σταγόνες. Και κοιτάξτε τώρα, κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, το κάνω εδώ μένει. Το κάνω εδώ μένει, όπου και να το κάνω μένει. Θέλει μένει, έχω πολύ απλό και εύκολο μαλλί πλέον. Και τι, να το πω αυτό.
κάνει για τους μύκητες. Για τους μύκητες, εδώ παλιά. Τους μύκητες. Πώς πάνε. Βρώμα. Κάτσε, δεν είχε πίσω μόνο και τις σωτερά. Εδώ παλιά είχαν τεράστια κουκία από μύκητες. Και στο βάθος είχα λίγο πόδι. Και έφυγαν οι μύκητες τελείως. Έχουν δει κάτι μικρές είναι στις ίδιες ομάδες. Στο άλλο που θέλετε να σας δείξω. Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο πάντως, ε. Πάρα πολύ σπουδαίο, τι να σου πω, βέβαια. Κάνει και τα πάντα. Ναι. Έχουν βρει ένα καινούριο τρόπο περισυλλογής γάλακτος με διπλή διήλυση και φιλοκέντρηση. Αγάπη μου, πώς τα λέω, ε. Και το βλέπετε σε αυτή τη μορφή και μπορείτε να το βάλετε όπου θέλετε και για ό,τι θέλετε. Ξέρετε που να το βάλετε. Όπου θέλετε και για ό,τι θέλετε. Ναι. Και να σου πω, αγόρι μου, πώς εξάγεται το γάλα της γαϊδούρας, της γουρούνας. Ω, πολύ εύκολο. Κυρία, αυτή μου επιτρέπετε. Έλα, αγάπη μου, να μας δείξει το παιδί. Να κάνουμε ένα μικρό simulation. Λοιπόν, αφήστε το βάρος στα δύο σας γόνατα. Καθίστε δηλαδή εννοώ. Έλα, αγάπη μου, σε παρακαλώ να μας δείξει το παιδί. Αφήστε το βάρος στα χέρια μου, του κεφαλιού. Αφήστε, εγώ θα σας οδηγήσω. Ελάτε πίσω, κάνω εγώ κουμάντο. Ωραία, δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, έχετε κάπου. Ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε την καλή μας την κουρούνα εδώ. Ωραία, όταν δεν έχουμε την καλή. Τι άρα, τι κάνει. Ίσο λεπτό, αλλά δεν σκέφτε το πάντα σου, δεν υπάρχουν παρέξεις. Ωραία, εδώ και να μην μας αναπτύξει αυτό, πολύ ωραία. Λοιπόν. Και κάνει ειδικέ σωλήνε που κατεβαίνουν στην άκρη τη ζωή τη απολύξη. Και το ζώο ακριβώ θα στείλει τη κούρνα. Και μαζεύει το γάλα και το πάρει στου συνέχου ασκού γάλακτο. Δεν ξέρω τι λε, αγόρι. Εγώ ξέρω ότι ο Αιγύπτιο Μανέθων, ένα άντρα πέρασε στην κορυφή τη Σοφία στην Αίγυπτο, είπε ότι αυτό που πίνει από το γάλα τη κούρνα πάσχει ακριβώ του σώματο και του προσώπου. Αυτά τα λένε υποανάπτυκτη λαοί τη Ανατολή και η Ιλία. Τι ξέρω αυτή η επιστήμη. Όλα οι εκλογίες και αμετροέπειες ήταν. Γι' αυτό έχουν μείνει πίσω και πεινάνε την ηλία. Αλλά σε αυτό μπορεί να έχει ένα δίκιο αγόρι. Αλλά για πες μου, αγαπητέ μου, τυχαία επιλεγότανε το γάλα της γαϊδούρας από όλες τις μεγάλες βασίλισσες της ομορφιάς. Για την υγεία και την ομορφιά τους. Από όλες. Όπως τις σύγχρονες, τη Ραφαέλα την Καρά, την Άννα την Μούσχορη, τη Ζώζο τη Σαμπουτζάκη, ή ακόμα και από τον Τόλιο Πουσκόπολο. Γιατί δεν χρησιμοποιούσαν τότε το γουρουνό γάλα, μου λες. Τι ωραία, η στιγμή έχει προχωρήσει από τότε την ηλία. Ο άνθρωπος έχει πάει και μέχρι το φεγγάρι. Η Κλεοπάτρα μέχρι που λέτε να έχει πάει. Α, δεν είχε πάει μέχρι την Πάτρα. Μην είναι δυνατόν, πάμε να ασχολούμαστε. Μισό λεπτό. Έχει σημασία. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε εδώ πέρα. Πρέπει να ξέρουμε αυτά που λέει ο φίλος ισχύουν ή να πλάσει χαμένες σκοφαντίες. Μην πει να λέμε. Είναι σκοφαντίες. Θα πάτε και πάλι πολιτεία. Στάσου πολύ μπορούν να είσαι. Πώς είναι ρε αγόρι μου. Αλλιώς. Θες να μας πεις από το γάλα της γουρούνας έχει περισσότερες ιδιότητες από το γαϊδουρόγαλα. Το ξέρεις αυτό το γαϊδουρόγαλα. Το πουλάνε ακόμα και χίλιες δραχμές το λίτρο. Και θα μας πεις εσύ με το γουρούνι με τη λέμπρα. Αγάπη μου, τι να πατάς. Όχι, θα απαντήσω αγάπη μου, γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ υπάρχει άγνοια. Τι υπάρχει. Άγνοια. Θα το απαντήσω ευθύς αμέσως. Τι να πω, δεν ξέρω να χάιδετε. Γι' αυτό είσαι άνθρωπο τόσο καιρό. Εγώ δεν επιτρέπω σε αυτόν εδώ τον Εμπεσχέ να έρχεται μέσα στο σπίτι μου και να μου κάνει μαθήματα γάλακτος, θα ακούς. Και πώς είναι ρε Ρεβεσκέ, πώς είναι, αλλιώς θα πάρεις και την κορούλα με την άκρη έχεις, με γουρουνόγαλα. Το γουρουνόγαλα, δεν θα αφήσω εγώ την πάντα μου να μου πάλι δεν πέσα φύτερες, το κατάλαβες. Μισό λεπτάκι ρε παιδιά, τι να πάρει το άμα δεν φτούνε να πήγε το κορίτσι μας γουρουνίσιο. Ρε, να πω το κάπου που το δουν.